Και πάμε στην Κατερίνα Στικούδη, η οποία μίλησε στον Γκέν Αλεξανδράτο. Βεβαίως, για το Celebrity Live Game, η οποία Κατερίνα Στικούδη. Για το Celebrity. Celebrity Live Game, είναι εκπομπή του Γκέν Αλεξανδράτου. Λοιπόν, η Κατερίνα Στικούδη αποκαλύπτει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Μου λίγο, λέει τίποτα για τη σχέση της. Μιλάει. Κοίτα, αισθάνεται πάρα πολύ δύσκολα να μιλάει για την προσωπική της ζωή. Αυτό λέει και στον Γκέν τον Αλεξανδράτο. Οπότε αποφεύγει κάπως τεχνιέντος και του εξηγεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Και λέει και για μένα. Για να δούμε τι λέει. Δεν νιώθω άνετα να μιλάω για τα προσωπικά μου. Και το καταλάβαμε κιόλας και οι δύο ότι δεν νιώθουμε άνετα και γι' αυτό και δεν το κάνω τόσο καιρό. Γενικότερα, Κατερίνα. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, ότι φοβάμαι ότι αυτό που λένε και να, ο κόσμος που πρέπει να είσαι πάντα ελεύθερη και καμία σχέση. Δεν νιώθω άνετα να τα αναλύω. Δηλαδή δεν νιώθω άνετα να αναλύω πόσο μελέτες θα φτιάξω τη εβδομάδα, πόσα θα σιδερώσω βρακιά του άλλου και αν ας πούμε με ενοχλεί η τρίχια ή το με τα μουσια ή... Τίποτε, αν ξυπνάω, τι κάνω, αν το χαστουκίζω, τον φυλάω. Δηλαδή, όχι. Έχει υπάρξει ποτέ κάτι ακραίο στα τόσα χρόνια απορίας που να βγεις και να απαντήσεις? Έχει τύχει. Μια φορά. Πήρα την κατάσταση στα χέρια μου σαν μια δυνατή γυναίκα και πήγα και διεκδίκησα. Τι γίνει. Τη σωστή τοποθέτηση του θέματος. Βγήκες κερδισμένη. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να είχα βγει πολύ κερδισμένη αν το πήγαινα ποινικά, ας πούμε, νομικά κτλ. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορώ. Θα ξαναγυρνούσες στην τηλεόραση με μια εκπομπή ενδεχομένως? Ποτέ μίλησε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, λέει μια παροιμία βέβαια, μετά από αυτό που λες. Αλλά είναι χαρά να σε σκέφτεται κάποιος και να σου προτείνει δουλειά. Το θέμα είναι πώς σε βλέπει. Εγώ θέλω το επόμενο μου βήμα, αν ποτέ κάνω τηλεόραση, να είναι ένα σκαλί πάνω. Κάτι ανατρεπτικό. Αυτό με τι εκπομπή θα ήθελες να επιστρέψεις? Ναι, άμα ήταν θα το είχα προτείνει ήδη. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν το σκέφτομαι. Και είναι και θέμα χρόνου. Πρόσφατα ήσουν και καλεσμένη στην εκπομπή της Κατένας Καινούριου. Είχα βγει στο link, ναι. Τι ακριβώς είχε συμβεί και πώς λύθηκε η παρεξήγηση? Εντάξει, με αυτό το όλησαμε και στον αέρα, θυμάμαι τότε. Δεν είναι. Εγώ είμαι άνθρωπος που ξεχνάω, δεν δίνω σημασία. Εξάλλου είναι και τόσα πολλά που γίνονται κάθε μέρα που δεν ξέρεις τι να πιάσεις και τι να αφήσεις. Αλλά γενικά η γνώμη μου είναι ότι ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του αν του αρέσει κάποιος, δηλαδή αν του αρέσει ένας τραγουδιστής, αν του αρέσει ένας ηθοποιός. Ο τρόπος παίζει ρόλο όμως, το πώς θα το κάνεις. Μάλιστα. Ήταν πολύ ωραία σε αυτή τη συνέντευξη. Να. Αυτό λέγαμε και τώρα, γιατί ήταν αρκετά χαλαρή. Είναι ένα κορίτσι το οποίο όταν το βλέπεις έτσι χαλαρό, μ' αρέσει να το ακούω να μιλάει. Το πραγματικό της χαρακτήρα. Ούτως ή άλλως, εμένα μου αρέσει πολύ ο τρόπος που έχει διαχειριστεί την προσωπική της ζωή, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, σέβεται ένας τον άλλον. Ξέρουμε ότι είναι μαζί, αλλά δεν τους βλέπουμε να φωτογραφούν μαζί. Δεν τους βλέπουμε να διαφημίζουν την ευτυχία τους. Πέρα από αυτό, είχαν κάνει κοινές εμφανίσεις. Που διάβαζα Μαλβίνα, κάτι μια φοβερή συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν τους βλέπουμε να το κάνουν. Δεν στείλουν παπαρατσικά, δεν κάνουν τίποτα. Αλλά ούτε και να κάνουν. Εγώ δεν εμφανίζομαι κανέναν και θέλει να σας πω και κάτι. Γιατί εγώ είμαι λίγο κορίτσι πολύ παραδοσιακό. Δεν ξέρω αν κάνει να το πω, αλλά θα το πω αυτό τώρα. Μ' αρέσει που δεν έχει χρεωθεί 800 διαφορετικές σχέσεις. Γιατί πάρα πολλά κορίτσια δυστυχώς, τα οποία βρίσκονται στην τηλεόραση, καλώς ή κακώς, κάθε χρόνο ή κάνουν άλλη σχέση, έχουν χρεωθεί 100. Και δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, για μια γυναίκα αυτό το πράγμα. Εγώ αν ήμουν άντρας, δεν θα την έβλεπα πολύ σοβαρά. Κοίτα, Κατερίνα, όμως δεν βρίσκεται και στην επικαιρότητα συνεχώς. Βρίσκεται στην επικαιρότητα, αλλά δεν βρίσκεται για την προσωπική της ζωή. Βρίσκεται μόνο. Είναι σημαντικό ακόμα και από τα αλήθεια που αλλάζει. Αυτό που σου λέω πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό μια γυναίκα στα 32 της, όσο περίεργο και πιθανό να ακούγεται αυτό που λέω, να μην έχει χρεωθεί 100 διαφορετικούς γκόμενους, να το πω και έτσι. Με δεν μπορεί όμως να τους χρεωθεί η Κατερίνα μου, επειδή είναι 7 χρόνια μαζί. Παιδιά, του. Και να μην ήταν. Και να μην ήταν. Η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι το οποίο ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί στην εμφάνιση να είναι σεξι. Για μένα είναι πολύ πιο ηθική από άλλες που μπορεί να φαίνονται κυρίες. Και κάθε τρεις και λίγο να διαβάζουμε τάχη με αυτόν, τάχη με εκείνον, τάχη με τον άλλον. Τάχη με 100. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα για μια γυναίκα. Κάνει άντρα, δεν τη βλέπει την άλλη τόσο σοβαρά. Όταν της έχει χρεωθεί το σύμπαν. Σε εξαμάξει, βέβαια. Κάτσε λίγο. Αυτό θέλω να πω. Και μπράβο της για την ηθική της. Και εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, το ότι δίνεται πιο σεξι δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Μα είναι και τη δουλειά της το κάνει ούτως. Για μένα είναι πολύ ηθικό. Τώρα δεν την είδες η συνέντευξη ώρα που ήταν ντυμένη. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Λοιπόν.